Γενικότερα υπάρχει ένταση στο ρυθμό. Το μετάλλευτο συμπληρώθηκε, τέλος. Ο Ολυμπιακός Βόλου είναι στα play-off. Κλείνει καταπληκτικά η σεζόν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος για αυτή την ομάδα, η οποία ήταν η έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος, η ευχάριστη έκπληξη, μια ομάδα η οποία έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, θεαματικό ποδόσφαιρο, πήρε αποτελέσματα και κατάφερε, ενώ βλέπουμε εδώ τον Αχιλέα Μπέο να τα λέει με τον Σισε, ο Σισε ο οποίος είναι πολύ εκνευρισμένος, ο Αχιλέας Μπέος του μιλάει πιο ήρεμα, τόσο ώστε να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός Βόλου είναι στα play-off με την νίκη του 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό, ύστερα από ένα συγκλονιστικό μάτς. Ο λόγος αμέσως στον Διονύση Στρούπο. Παύλο, ζείτε ιστορικές στιγμές για τον Σύλλογο. Μπαίνετε στα play-off και πλέον η Ευρώπη ανοίγεται μπροστά σας. Καλησπέρα καταρχήν. Είναι κάτι δεν μπορώ να το περιγράψω, είναι απίστευτο. Μέχρι τελευταία στιγμή πήγαμε να πεθάνουμε, νομίζω το αξίζαμε όλη τη χρονιά. Και σήμερα ανταμυφθήκαμε και όλη τη χρονιά. Νομίζω ήταν απόλυτα δίκαιο και συνεχίζουμε. Πώς αισθάνεσαι που σαν νέος ποδοσφαιριστής θα ζήσεις μια τέτοια εμπειρία? Πραγματικά αισθάνομαι απίστευτα. Δεν έχω λόγια να πω. Ας το ζήσω, δεν ξέρω καν πώς είναι. Είναι κάτι υπέροχο πάντως. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ο Βόλος ζει μαγικές στιγμές. Το Πανθεσσαλικό γιορτάζει απόψε για τον Ολυμπιακό Βόλο. Όσοι βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό απόψε γιορτάζουν για τον Ολυμπιακό Βόλο. Για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία για μια ομάδα η οποία ήρθε από το πρωτάθλημα της δεύτερης αθλητικής κατηγορίας, έκανε μια καταπληκτική πορεία στο πρωτάθλημα της Super League, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, τράβηξε πάνω της τα βλέμματα όχι μόνο των ανθρώπων εδώ στο Βόλο αλλά όλων των φίλων του ποδοσφαίρου και καταφέρει να τελειώσει ιδανικά με το εισιτήριο για τα play-off. Ο λόγος τον Ηλία Σολάκη. Ηλία Σολάκη, Ηλία, ιστορικές στιγμές για την ομάδα του Βόλου. Προς τη δύση της καριέρας σου, δεν λέω στη δύση, προς τη δύση της καριέρας σου, ζεις μια πολύ σπουδαία στιγμή. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα και για μένα προσωπικά. Εντάξει, μπορεί να βρίσκομαι στη δύση, αλλά νομίζω ότι αγωνίζομαι όπως όλα τα παιδιά. Σίγουρα αξίζει συγχαρητήρια σε αυτόν όλο τον κόσμο, στα παιδιά, στον πρόεδρο, στους προπονητές. Είναι μια μοναδική στιγμή για όλους. Βλέπω ότι φοράτε μπλουζάκι Europa League. Ναι, νομίζω ότι μας αξίζει φέτος και με το παραπάνω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Το πανηγύρι καλά κρατεί στο Πανθεσσαλικό. Βλέπετε τι γίνεται. Οι πανηγυρισμοί όλοι έχουν γίνει ένα κουβάρι εκεί. Οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου, ο κόσμος, ο Αχιλέας Μπέος, οι παράγοντες της ομάδας. Ο Διονύσης Τρούπος έχει κοντά του τώρα τον Αλβάρες. Προσπαθώ να έχω τον Αλβάρες. Και πάλι σε σένα, είναι, Διονύση. Είσαι δακρυσμένος, ζείτε υπέροχη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, για την πόλη. Θέλω να πω σε χαρητήρια για την ομάδα μας. Εγώ είμαι 3 χρόνια εδώ. Περάσαμε πολύ δύσκολα μέρες και τώρα κάναμε μεγάλη ιστορία για την ομάδα και για την πόλη. Ευχαριστούμε για όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Υπάρχει έντονο το συγκινησιακό στοιχείο, λογικό είναι. Ύστερα από τέτοια υπερπροσπάθεια σβήνουν τα φώτα και ανάβουν τώρα οι πυρσοί. Τα βεγγαλικά για τους πανηγυρισμούς, κάτι το οποίο είχε προετοιμαστεί, όπως μας λέγανε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού Βόλου, ανεξαρτήτως του πώς θα τελείωνε το μάτς. Και βεβαίως το μάτς τελείωσε ιδανικά για αυτούς. Με την νίκη τους και την εξασφάλιση της συμμετοχής στα play-off. Γι' αυτό και οι πανηγυρισμοί τώρα με σβησμένα τα φώτα στο Πανθεσσαλικό. Δείτε αυτή την εικόνα. Σε ένα γήπεδο το οποίο έχει σηκωθεί στο πόδι και πανηγυρίζει, ένα γήπεδο στο οποίο αναμέναμε ότι θα υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος σήμερα, αλλά μοναδική παραφωνία για τους Βολιώτες ήταν ο καιρός. Να ακούσουμε όμως και τον Αχιλέα Μπέο, τον οποίο έχει δίπλα του τώρα Διονύσης Τρούμπος. Βαριές ανάσες για μια μεγάλη ημέρα, μια μεγάλη βραδιά για το Σύλλογο, Πρόεδρε. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στον πατέρα μου και σε όλη την πόλη του Βόλου. Και να πω ότι τις τελευταίες μέρες έχω γίνει στόχος. Το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα και δεν διοικείται από υπαλλήλους και φλόρους.
Εγώ θα συνεχίζω να είμαι στο ποδόσφαιρο, γιατί το αγαπάω και γιατί αυτό το έργο των τριών χρονών που έχουμε κάνει εδώ στην Βόλο δεν είναι έργο ούτε από λαμογές, ούτε από στισήματα και ούτε από πουλήματα ή οτιδήποτε άλλο θέλουν κάποιοι συνάδελφοί σας να περάσουν. Έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά, την αφιερώνω σε όλο το Βόλο. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και τη δικιά μου τη χαρά και του κόσμου. Μακάρι να δίνει ζωή στον πατέρα μου τις τελευταίες στιγμές που ζει. Ευχαριστώ πολύ. Μένετε ή φεύγετε από την ομάδα του Βόλου, πρόεδρε? Αυτή τη βδομάδα έχω ένα σημαντικό ραντεβού, το οποίο θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Μέσα στη μεγάλη εβδομάδα θα δώσω συνέντευξη τύπου για να ενημερώσω τον κόσμο τι πρόκειται να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά και από τον Αχιλέα Μπέ, ο οποίος πανηγύρισε έξαλλα κι αυτός, πολύ συγκινημένος για μια επιτυχία, στην οποία και η δική του συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, χωρίς καμιά αμφιβολία, εξάρτητα από το ποια άποψη έχει ο καθένας για τον Αχιλέα Μπέο. Δεν μπορεί παρά να του πιστωθεί ένα μεγάλο κομμάτι για αυτή την επιτυχία. Ο Αλβάρες που πανηγυρίζει, το κλίμα είναι πανηγυρικό στο Πανθεσσαλικό. Μια ολόκληρη πόλη θα γιορτάσει, θα συνεχίσει να γιορτάζει απόψε για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει κάτι ακόμη για το ρεπορτάζ ο Διονύσης Τρούμπος. Έλα, Διονύση. Ίσα που πρόλαβα να τον τραβήξω από τον κόσμο του Ολυμπιακού Βόλου, τον Στάθη Ρόκα, εξαιρετική, ίσως και καλύτερη σου εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Μεγάλη νίκη και περάσατε πλέον στα play-off και η Ευρώπη είναι ανοιχτή μπροστά σας. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία αν κάνουμε εμείς καλή εμφάνιση. Σημασία έχει ότι κερδίσαμε. Είμαστε στα play-off για πρώτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού Βόλου. Θέλουμε να το χαρούμε με τον κόσμο μας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε παρά το δύσκολο του καιρού. Και ελπίζω να έχουμε κάνει όλους τους βολιώτες περήφανους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι σίγουρο ότι κάναν όλους τους βολιώτες περήφανους οι παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου. Παραλαμβάνω, είναι τεράστια επιτυχία για αυτή την ομάδα να καταφέρνει να φτάσει στη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, να είναι μεταξύ των 5 ομάδων στην βαθμολογία και να έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή στα play-off. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την μετάδοσή μας από το Πανθεσσαλικό. Ολυμπιακός Βόλου Παναθηναϊκός 3-2 από τον Διονύση Τρούμπο και τον Νίκο Τσουβάνη που ήταν στο ρεπορτάζ, τον Δημήτρη Καναλάκη που ήταν στην περιγραφή και τους συναδέλφους τεχνικούς της Νόβα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.